Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να ολοκληρώσουμε το πουλάκι. Έχω φτιάξει τη θήκη από κάτω, το τσόφλι και του κουβάλει και ένα καπελάκι. Υποτίθεται ότι είναι το τσόφλι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι. Για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε. Το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω και στα 4 κανάλια όλα τα βίντεο σιγά σιγά με υπότιτλους. Ό,τι απορίες έχετε μέσα στις ομάδες μου, Ειρήνη Λαδά, στο Facebook να σας τις λύσω. Και όσες θέλετε να με ακολουθήσετε και στις πρεμιέρες και στα ζωντανά, καλό είναι να έχετε επιλέξει στο κουδουνάκι τη λέξη όλα. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, θα πάρω το λευκό μου χρώμα. Και το βελονάκι μου είναι το τριάρι. Θα κάνω έναν κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα. Θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα στην θηλιά μου. Με αυτόν τον τρόπο ασφάλισα τον μαγικό μου κύκλο. Τώρα θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα πάω να κάνω 6 άριχτα. Έχω κάνει το ένα. Θα πάω να κάνω τα άλλα 5 και να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα τα 6 μου άριχτα, θα πάρω την κλωστή, θα την τραβήξω να κλείσει πάρα πάρα πολύ καλά και θα πάω ακριβώς εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό και τώρα στη δεύτερη μου σειρά θα πάω να κάνω 12 άριχτα, που σημαίνει ότι εδώ δίπλα στην τρυπίτσα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο και τις δύο μου θηλιές. Στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω πάλι τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Στην επόμενη τρυπίτσα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Στην ίδια τρυπίτσα θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσω τη δεύτερη μου σειρά και να έχω τα 12 μου άριχτα. Τελείωσα τη δεύτερη μου σειρά. Από πίσω το βελονάκι μου, τραβάμε, κλείνουμε με βουβό, πάμε στην τρίτη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 18 άριχτα, που σημαίνει ότι θα πάω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Στη διπλανή τρυπίτσα θα κάνω ένα άριχτο και στην επόμενη τρυπίτσα που συναντάω θα κάνω 2 άριχτα. Ένα και ένα 2 στην ίδια τρυπίτσα. Θα πάρω κλωστή, να κλείσω με άριχτο. Τώρα, στην τρίτη μας σειρά θα πρέπει να έχουμε 2 άριχτα, ένα άριχτο, 2 άριχτα, αυτό γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα, από πίσω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με βουβό, πάω τώρα στην τέταρτη μου σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 24 άριχτα, που σημαίνει ότι εδώ που έχω τα 2 άριχτα, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο, στην ίδια τρυπίτσα θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο, θα περάσω δίπλα, θα κάνω ένα άριχτο στην τρυπίτσα, στην επόμενη τρυπίτσα θα μπω και θα κάνω και εκεί ένα άριχτο, και εδώ που έχω τα 2 άριχτα, θα κάνω 2 άριχτα, ένα και άλλο ένα 2. Εναλλάξει θα κάνετε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 1 άριχτο, 2 άριχτα, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσετε τη σειρά. Βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. Από πίσω θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό, πάω να κάνω την πέμπτη μου σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 30 άριχτα, που σημαίνει ότι εδώ που έχω τα 2, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω με άριχτο, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω με άριχτο, δίπλα θα κάνω ένα άριχτο. Στην επόμενη τρυπίτσα ένα άριχτο, δίπλα θα μπω ξανά να κάνω ένα και εδώ που έχω τα 2 άριχτα θα κάνω 2, ένα και ένα 2. Άμα παρατηρήσετε, εδώ φαίνεται που έχω τα 2 άριχτα, δεν μπορώ να βγω ή να χάσω τους πόντους μου γιατί είναι ο οδηγός μου τα 2 άριχτα, άρα ξέρω ότι εκεί θα κάνω τα 2 άριχτα. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει σειρά. Λοιπόν, έκλεισα την πέμπτη μου σειρά, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Και τώρα, γύρω γύρω θα πάω να κάνουμε από ένα άριχτο που σημαίνει ότι θα έχουμε 30 άριχτα. Ένα, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσω τη σειρά. Λοιπόν, τελείωσα, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα κλείσω με βουβό και τώρα
Θα πάμε να κάνουμε. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές. 7, 8, 9, 10. Δηλαδή 4 σειρές ακόμα από ένα άριστο. Που σημαίνει ότι θα βάζετε το βελονάκι σας, θα τραβάτε, θα παίρνετε κλωστή, θα κλείνετε με άριστο. Όταν τελειώσω εγώ και τη 10η σειρά συνολικά, δηλαδή θα κάνω άλλες 4, θα σας πω και τη συνέχεια. Λοιπόν, τελείωσα, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό και τώρα θα πάρω κλωστή και θα αφήσω 1, 2 άριστα, θα πάω στο τρίτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω και θα κάνω άλλο ένα, δύο ποδαράκια, θα πάρω κλωστή, θα κάνω και το τρίτο, 3, 4 και ένα 5, βλέπετε. Θα αφήσω 1-2 άριστα, θα πάω στο τρίτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο και τώρα θα πάρω κλωστή 1-2, θα πάω στο τρίτο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί 5 ποδαράκια. Αυτό θα το κάνω, κορίτσα, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μου. Τελείωσα, θα πάω εδώ που άρχισα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω να περάσω από την κλωστή μου. Και αυτό θα το περάσω μέσα. Ακριβώς εδώ. Και το κόβουμε. Αυτή είναι το κάτω μέρος που θα βάλετε μέσα το πουλάκι. Βλέπετε. Πάμε να σας δείξω πώς θα το βάλετε και επάνω. Λοιπόν, θα πάρουμε την κλωστή μας, γύρω από τα δύο μου δάχτυλα θα κάνω ένα μαγικό κύκλο, θα βγω, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω μέσα από το μαγικό μου κύκλο, θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω. Και τώρα, μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα κάνω 6 άριστα, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριστο. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου, ώστε μέσα να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Έχω κάνει εγώ το ένα, θα πάω να κάνω και τα άλλα 5. Λοιπόν, έκανα τα 6, τραβάω, σφιχτά να κλείσω. Και θα πάω ακριβώς εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα κλείσω και με τις δύο μου, θα περάσω και από τις δύο μου φιλιές, ώστε να κλείσω με βουβό. Και τώρα θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Στην ίδια τρυπίτσα θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 2 άριχτα στην κάθε τρυπίτσα, ώστε στην δεύτερη μου σειρά να έχω 12 άριχτα. Βλέπετε, τελείωσα. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω, κλείνω με βουβό, παίρνοντας και από την άλλη μου θηλιά. Τώρα πάμε να κάνουμε την τρίτη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 18 άριστα, που σημαίνει στην πρώτη τρυπίτσα θα κάνω 2, 1 και 1, 2, θα περάσω δίπλα θα κάνω 1, στην επόμενη θα κάνω 2, 1 και 1, 2, αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, εγώ ασφάλισα, θα πάρω κλωστή τώρα και θα πάω ακριβώς εδώ που έχω το άριστο, το ένα το μόνο του, και θα πάω ακριβώς επάνω του εκεί, σε αυτό το σημείο, και θα κάνω 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο 1, 4. Θα περάσω εδώ δίπλα, που έχω τα δύο άριστα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω με άριστο, θα πάρω κλειστή εδώ ακριβώς που έχω το άριστο, θα πάω και εκεί, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω και να κάνω και εκεί τα 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και 1, 4. Εδώ που έχω το άριστο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω με άριστο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει τη σειρά. Βλέπετε, τελείωσα, θα μπω εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω με άριστο και θα πάρω κλειστή να περάσω μέσα από την θηλιά μου και θα κόψω λίγο μακριά την κλειστή μου. Το συγκεκριμένο θα πάω να το βάλω ακριβώς από πάνω εδώ, ώστε να το ράψω.